Μαζί μας Γιάννης Σαρακιώτης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ από τη Φθιώτιδα. Κύριε Σαρακιώτη, καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα στους ακροατές. Καλό μήνα. Καλό μήνα να έχετε. Λοιπόν, κύριε Σαρακιώτη, θέλουμε ένα πρώτο σχόλιο να ξεκινήσουμε από τον απόϊχο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Γιατί υπάρχει μια. Χτες, ας πούμε, ακούσαμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, στην τηλεόραση του Open. Είπε μια πάρα πολύ χαρακτηριστική ατάκα. Είπε συγκεκριμένα: αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός και είχε συμβεί το Τουρκετζίαν και η διπλωματική ήττα στο ΝΑΤΟ, θα γύριζα με τα πόδια από τη Μαδρίτη. Η διπλωματική ήττα στο ΝΑΤΟ ήταν, κατά το σκεπτικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ποια. Σε ποιο επίπεδο δηλαδή, αυτό ρωτάω. Πολύ επίπεδο. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το γεγονός ότι από χτες στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης βλέπουμε ότι και διαβάζουμε ότι ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη η παρουσία του Πρωθυπουργού, καθώς δεν επέθη ζήτημα αποστρατικοποίησης των νησιών. Mm-hmm. Αν ο πύχης είναι η θέση του ζητήματος για την αποστρατικοποίηση των νησιών ή όχι, με συγχωρείτε, αλλά δεν έχουμε πύχη. Όχι, είναι χαμηλά ο πύχης. Δεν υπάρχει πύχης από την ελληνική πλευρά. Να έρθουμε όμως επί του τριμερούς μνημονίου μεταξύ Σουηδίας, Φινλανδίας και Τουρκίας. Τι συμφώνησαν οι τρεις αυτές χώρες? Συμφώνησαν οι δύο, η Φινλανδία και η Σουηδία, να πουλάνε πλέον όπλα στην Τουρκία χωρίς περιορισμούς. Αυτό πώς εξέφρασε η ελληνική κυβέρνηση την ικανοποίησή της? Πώς μας ικανοποιεί εμάς το γεγονός ότι έρεται το εμπάργκο όπλων προς τον γείτονά μας, προς την Τουρκία, και αυτές οι δύο χώρες θα πουλάνε χωρίς κανένα περιορισμό όπλα? Ποιο είναι το όφελό μας, το όφελός μας? Μετά, δεύτερο που συμφωνήθηκε, ότι θα στηρίξουν οι δύο χώρες τη συμμετοχή στις αμυντικές δομές και στις δομές ασφαλείας της ΕΕ, την Τουρκία. Πώς η χώρα μας ευνοείται όταν ανεξαρτήτως των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο, στη Συρία, στη Λιβύη, οι δύο χώρες θα στηρίξουν τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις δομές ασφαλείας της Τουρκίας? Ποιο είναι το όφελός μας και από πού προκύπτει η ικανοποίηση? Εν συνεχεία, θυμάστε ότι σε προηγούμενες συνόδους ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε, θυμάμαι χαρακτηριστικά τη δήλωση του κύριου Πέτσα, ότι θα πάει και θα πάρει κυρώσεις που θα δαγκώνουμε. Εν τέλει, δαγκώναμε τη γλώσσα μας από τις κυρώσεις που ποτέ δεν έλαβε ο κύριος Μητσοτάκης για την επιθετικότητα του Τουρκίας. Μετά ήρθε το επιχείρημα ότι θα ζητήσουμε εμπάργκο όπλων. Πώς θα ζητήσουμε εμπάργκο όπλων όταν είμαστε ικανοποιημένοι που αυτές οι χώρες θα πουλάνε όπλα στην Τουρκία? Εγώ δεν βρίσκω καν λογική στα δελτία τύπου και στις τοποθετήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Απ' τη μία μιλάμε για εμπάργκο όπλων και απ' την άλλη λέμε τι καλά που θα πουλάει η Σουηδία και η Φιλανδία όπλα στην Τουρκία. Εν συνεχεία, μιλούσαμε για μέρες. Το εμπάργκο όπλων όμως έχει κυρίως να κάνει με το κομμάτι της, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ευρωπαϊκό κομμάτι. Τώρα στη συμμαχία του ΝΑΤΟ την ευρύτερη, εφόσον εντάσσονται δύο νέες χώρες, είναι άλλα τα δεδομένα, κακά τα ψέματα, έτσι. Με συγχωρείτε, γίνεται μια συμφωνία μεταξύ Σουηδίας, Φινλανδίας και Τουρκίας. Ναι. Η ελληνική πλευρά δηλώνει ικανοποιημένη. Από πού προκύπτει η ικανοποίηση της ελληνικής πλευράς όταν αυτές οι δύο χώρες είχαν εμπάργκο πώληση όπλων στην Τουρκία και σήμερα συμφωνούν να πουλάνε όπλα στην Τουρκία? Από πού προκύπτει η ικανοποίηση? Δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Εν συνεχεία, ο κύριος Μητσοτάκης μας έλεγε, το είχε θέσει το ζήτημα πρώτης επισκέψεως στις ΗΠΑ, ο Άλεξ Τσίπρας. Τι συμβαίνει αν θα συνεχίσει την πίεση που ασκούσαν και προηγούμενες κυβερνήσεις, όχι μόνο του Άλεξ Τσίπρα και προηγούμενες, για τη μη πώληση και μη συγχρονισμό των F-16 στην Τουρκία? Ο κύριος Μητσοτάκης ακούμε ένα μήνα τώρα να μας μιλάει για το χειροκρότημα στη Γερουσία και που έλαβε στις ΗΠΑ. Και ακούμε χθες τον πρόεδρο Biden να μιλάει για εξυγχρονισμό αλλά και για πώληση F-16 στην Τουρκία. Και να λέει και το εξής, ότι την ίδια άποψη είχε από το Δεκέμβρη. Άρα πριν από 1,5 μήνα που τον επισκέφθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Biden δεν του εξέφρασε αυτή την άποψη. Δεν του είπε ότι είναι υπέρ της πώλησης και του εξυγχρονισμού των F-16 της Τουρκίας. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει μιλήσει. Μας είπε ότι θα μπλοκάρουμε την πώληση και τον εξυγχρονισμό των F-16. Ή τον κοροϊδεύε ο κύριος Biden ή δεν τον υπολογίζει κανένας. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω ικανοποίηση. Η ικανοποίηση προκύπτει, ας πούμε, από τη δήλωση του Προέδρου Μακρόν ότι η Τουρκία και η Γαλλία είναι περισσότερο από ποτέ προσκολλημένες
την ενότητα και τη δύναμη του ΝΑΤΟ. Προκύπτει, ας πούμε, από την άλλη δήλωση του Προέδρου Biden, ότι πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος που διαδραμάτισε η Τουρκία στον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου τον ευχαρίστησε και προσωπικά για την εξαιρετική δουλειά. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ευχαριστεί τον Τούρκο Πρόεδρο, καθώς έκανε εξαιρετική δουλειά στο ζήτημα της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Πάντως, και να θυμίσουμε ότι δεν εφαρμόζει το εμπάργκο στη Ρωσία ή η Τουρκία. Η χώρα μας πιέζεται από τη ΣΥΠΑ, δίνει στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία, το οποίο έχει αγοραστεί με τον ιδρώτα του ελληνικού λαού, τηρεί το εμπάργκο προς τη Ρωσία και δεν ακούμε κάποιο ευχαριστώ. Η Ουκρανία πουλάει, η Τουρκία πουλάει όπλα στην Ουκρανία, τα πουλάει, δεν τα δορίζει, έχει εξαιρετικές σχέσεις με τη Ρωσία, δεν εφαρμόζει το εμπάργκο στη Ρωσία και ακούει από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι κάνει εξαιρετική δουλειά. Και το κατά τα άλλα, με αυτή την κατάσταση, ναι, μιλάμε και για νίκη. Να έρθουμε και στο θέμα του Τουρκετζίαν. Θεωρώ ότι η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα ότι θα γυρνούσε με τα πόδια περιγράφει ένα πολύ μικρό μέρος της κατάστασης. Αν είχε περάσει κάτι τέτοιο για τουρκικό Αιγαίο επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα μπορούσαμε να πάμε στα σπίτια μας οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα ακούμε όχι πρωτοφανή πράγματα ότι φταίει ένας υπάλληλος. Ακούσαμε τον κύριο Κικίλια λέει ότι θα προσφύγει τώρα. Μετά έχει παρέλθει προθεσμία. Το θέμα έχει ξεκίνησε ένα χρόνο πριν. Ο κύριος Κικίλιας το κατάλαβε τώρα ένα χρόνο μετά. Τώρα ξύπνησε. Καλημέρα. Ένα λεπτό, γιατί πήγατε στο επόμενο θέμα που είναι η μεγάλη συζήτηση τώρα για το εμπορικό σήμα, το διαφημιστικό από την πλευρά της Τουρκίας, το Τουρκετζίαν. Θέλω να μείνουμε λίγο στην αποτίμηση και στα όσα είπατε για το ταξίδι και τις επαφές που είχε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Από το επίσημο δελτίο τύπου του Λευκού Οίκου, του Αμερικανού Πρόεδρου στον Ερντογάν, το μήνυμα ήταν σαφές να αποφεύγονται οι εντάσεις στο Αιγαίο αλλά και στη Συρία. Έγιναν πολλές συζητήσεις στη διάρκεια της Συνόδου και δεν ετέθη από την Τουρκία κανένα απολύτως ζήτημα το οποίο να αφορά την προβολή δικό της επιχειρημάτων σε βάρος της Ελλάδας. Αυτό λέει το δελτίο τύπου του Λευκού Οίκου. Το μήνυμα των συμμάχων ότι δεν γίνεται ανοιχτή οποιαδήποτε συζήτηση που ενδεχομένως να αποσταθεροποιήσει το ΝΑΤΟ επίσης φάνηκε, και το νέο στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ, το οποίο τονίζει την προσήλωση των μελών της συμμαχίας στις έννοιες της εδαφικής ακεραιότητας του διεθνούς δικαίου. Θέλω να πω. Ναι, ποια είναι τα ωφέλη. Δεν έχω καταλάβει ποια είναι τα ωφέλη για την ελληνική πλευρά από το δελτίο που διαβάσατε. Γιατί ξέρετε, όταν χθες βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων ως πρώτο θέμα ότι δεν είναι τέτοιο ζήτημα από στρατικοποιήσεις, αν πάει ο κύριος Μητσοτάκης σε άλλη μια σύνοδο, πιστεύω θα λέμε, θα πανηγυρίζουμε ότι ξέρετε, δεν θα πάρουν το Καστελόριζο οι Τούρκοι. Δεν θα δοθεί η ΚΟΣ στην Τουρκία. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο. Επί της ουσίας όμως, κύριε Σαρά, και το κύριος Μπάιντεν με τον κύριο Ερντογάν μίλησαν και είπαν κάτι ουσιαστικό. Δηλαδή, έφυγε ο κύριος Ερντογάν από το ΝΑΤΟ, από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, μετά από μια συνομιλία με τον Ερντογάν. Ναι, γιατί το ζήτημα εδώ δεν είναι μόνο να πούμε εμείς ποια είναι τα ωφέλη της ελληνικής πλευράς, αλλά είναι το θέμα ότι αν υπάρχουν πραγματικά ωφέλη και για την Τουρκία, έτσι. Και δεν μιλάμε τώρα μόνο για το κομμάτι της Φινλανδίας με τη Σουηδία, μιλάμε σε σχέση με εμάς. Ξεμπλοκάρει η πώληση και ο εξυγχρονισμός των F-16 προς την Τουρκία από τις ΗΠΑ, το θεωρείτε λίγο? Αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό θέλει έγκριση από το Κογκρέσο, το οποίο είναι μια τεράστια διαδικασία και συζήτηση. Ο πρόεδρος Biden είναι υπέρ. Διαβάζουμε. Ο πρόεδρος Biden είναι υπέρ. Ο Biden μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά το Κογκρέσο θα τα παγώσει όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μπλοκάρουν πάρα πολλά. Μακάρι να μπλοκάρει το Κογκρέσο. Αλλά σα ρωτώ και πάλι. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είχε προμηνό συνάντηση με τον κύριο Biden? Ετέθη το ζήτημα. Δεν έχουμε λάβει μια απάντηση. Ο κύριος Biden αναφέρει ότι από το Δεκέμβρη έχει την άποψη, είναι υπέρ του εξυγχρονισμού και της πώλησης των F-16. Δηλαδή, εμείς κάνουμε μια συμφωνία από πέρυσι με τις ΗΠΑ, παραχωρούμε επαόριστον τις βάσεις, επαόριστον, κάτι το οποίο δεν έχει κάνει κανένας πρωθυπουργός στη μεταπολίτευση, ούτε οι δύο Καραμαλίδες, ούτε οι δύο Παπανδρέου, ούτε ο Σιμίτης. Ήρθε πρώτος και το έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα παραχωρούμε όλα στη ΣΥΠΑ και τι πήραμε? Την δέσμευση του Biden να πουλήσει F-16 για να πετάει πάνω από τον ελληνικό, από τα ελληνικά νησιά. Αυτή είναι, θεωρείται, καλή συμφωνία με τον East Med, για τον οποίο προσπάθησαν τρεις κυβερνήσεις. Όχι, δεν θα πω εγώ για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και Μπαλέφη Τσίπρα μόνο, και τις συζητήσεις με Πομπέο και συμφωνίες με Νετανιάχου και πράγματα. Ναι, είναι διαχρονικό. Είναι από εποχή Αντώνη Σαμαρά ξεκινάει, βεβαίως. Ξεκίνησε λοιπόν από το παρελθόν. Τώρα βλέπουμε ότι δεν συμφωνεί, δεν συνεχίζει να στηρίζει πολιτικά
οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τον ίστιμε για ποιο λόγο, όπως διέρευσε το paper, για να μην ενοχλείται η Τουρκία. Άρα εμείς τα δίνουμε όλα στις Ηνωμένες Πολιτείες και από την άλλη οι Ηνωμένες Πολιτείες πουλάνε και τα 16 και να παραβιάζουν τον εθνικό αέριο χώρο της Ελλάδος. Πολύ καλή συμφωνία. Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στην Βορειοατλαντική Συμμαχία, κύριε Σαρακιώτη, πώς εκφράζεται από το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης? Και θα συμπληρώσω ότι ο κύριος Πλαγιωτάκης πριν που μιλήσαμε... Ναι, με βάση και τα λεγόμενα του κύριου Πλαγιωτάκη. Να μπείτε και να μιλήσετε και να πείτε ανοιχτά, αν είστε υπέρ ή κατά αυτής της διεύρυνσης. Υπέρ της διεύρυνσης είμαστε, αλλά όταν βλέπετε και εν τέλει, και ο τρόπος πρόεδρος, υπέρ της διεύρυνσης ήταν, αλλά πήγε, έλαβε ό,τι αντάλλαγμα ήθελε υπέρ της χώρας του και αποχώρησε. Και ήταν εν τέλει υπέρ της διεύρυνσης. Εν τέλει ο Ερντογάν, από ό,τι φάνηκε και από ό,τι συμφώνησε, δεν ήταν κατά της διεύρυνσης. Αλλά αζάρεψε όσα ήθελε από τις δύο χώρες, τα κέρδισε όλα. Η χώρα μας, η οποία υπέστη διπλωματική ήττα, δεν έβγαλε μιλιά, γιατί τον εξοπλίζεται η γειτονική χώρα, θεωρώ ότι δεν είναι υπέρ των συμφερόντων της χώρας μας. Και μια χαρά ο Τούρκος πρόεδρος. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε εμείς, πώς είναι δυνατόν να αποδεχόμαστε. Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε στους ακροατές για ποιο λόγο η Σουηδία και η Φινλανδία επέβαλαν εμπάργκο όπλων στην Τουρκία. Καθώς εισέβαλε στη τρίτη ξένη χώρα, στη Συρία, και τι έκανε με αυτόν τον τρόπο ο Ερντογάν, εργαλειοποίησε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες με τις ροές μας. Πώς το χρησιμοποίησε, απείλησε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, απείλησε τη χώρα μας και γι' αυτό το λόγο επεβλήθηκε τότε το εμπάργκο. Οι όροι αυτοί δεν έχουν πάψει να. Η κατάσταση στη Συρία δεν έχει βελτιωθεί και παρόλα αυτά από αυτή την κίνηση ζημιώθηκε τα προηγούμενα χρόνια η χώρα μας. Ζημιώθηκε. Για ποιο λόγο δεν ανέδειξε καν το συγκεκριμένο ζήτημα στη Σύνοδο? Για ποιο λόγο δεν ακούστηκε το όνομα της Κύπρου στη Σύνοδο? Έχουμε μια αντίστοιχη περίπτωση με την Ουκρανία και τη Ρωσία, με την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Η ελληνική πλευρά επί μήνες δεν θέτει σε ανώτατο επίπεδο το ζήτημα της Κύπρου και της επιβολής κυρώσεων προς την Τουρκία. Να πάμε λίγο, μάλιστα, κύριε Σαρακιώτη, πριν να σας αποδεσμεύσουμε λίγο και στα εσωτερικά μας. Και όταν λέω εσωτερικά μας, τι γίνεται με την... Είδαμε χθες μια ένταση με το ΜέΡΑ25 και τον κύριο Βαρουφάκη και ο κύριος... Δεν είπαμε για το Τούρκο Αιγαίο όμως. Να πούμε την για το Τούρκο Αιγαίο. Βεβαίως. Α, την άλλη μια μεγάλη επιτυχία των Αρίστων και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πραγματικά τόσες επιτυχίες μαζεμένες. Δεν ξέρω αν έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν. Εντάξει, νομίζω ότι στο γενικότερο πλαίσιο το ίδιο μας είπατε και προηγουμένως, κύριε Σαρακιώτη, μαζί με το υπόλοιπο του ΝΑΤΟ. Καταχωρήθηκε το εμπορικό σύστημα Τουρκικό Αιγαίο, Τουρκετζίαν. Δεν το πήρε χαμπάρι κανένας υπουργός. Προφανώς ο κύριος Γεωργιάδης είχε ασχοληθεί με πιο σημαντικά πράγματα. Τώρα δεν μπορείς να ασχολείσαι και με το Τουρκικό Αιγαίο και να βγαίνεις 15 φορές τη μέρα στο Sky και να κάνεις όλες αυτές τις χρήσιμες παρουσιάσεις που κάνει ο κύριος Γεωργιάδης από πρωί μεσημέρι βράδυ στα τηλεοπτικά κανάλια και προσπάθησε, εδώ είναι το εσχρό, να ρίξει το βάρος της ευθύνης σε έναν υπάλληλο. Δηλαδή, αυτό που δεν προφανώς 500 σήματα την ημέρα δεν μπορεί να τα ελέγξει ο ίδιος ο υπουργός, οποιοδήποτε και να είναι. Έτσι, δεν είναι πολύ εργαλείο. Και πάλι πρέπει να υπάρχει υπηρεσία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Υπάρχει συγκεκριμένη επιτροπή η οποία μπορεί να ελέγχει αυτά τα σήματα? Αν δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει, πότε καταργήθηκε? Συγχωρείτε, αυτή τη στιγμή ξέρετε τι έχει συμβεί. Αυτό που δεν μπορεί ο Ερντογάν να κερδίσει με τα υποβρύχια, με τα αεροπλάνα, με τα τάνκς, κερδίζει δια της οικονομικής διπλωματίας. Σε όλη τη... Είδαμε διαφήμιση με το Turkish και στο Financial Times. Ναι. Το βιντεάκι αυτό, το σποτάκι με το Τουρκικό Αιγαίο, ναι. σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μείζον ζήτημα. Τουρκικό Αιγαίο. Ναι, ήταν ό,τι κάτι το οποίο σφετερίζονταν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ό,τι δεν μπορούσε να καταφέρει λόγω του αξιώματος των ενόπλων δυνάμεών μας, το καταφέρνει μέσω της οικονομικής διπλωματίας. Και στη χώρα μας δεν ανοίγει μύτη. Δεν μιλάει κανένας. Με συγχωρείτε.
Πάντως, να ξέρετε ότι επειδή είπατε για τον κύριο Γεωργιάδη και τον πώς λειτουργεί ο μηχανισμός του Υπουργείου, σήμερα μάλιστα και ο ίδιος Υπουργός είπε πως δεν κατηγορεί κανέναν. Ένα ρακούν που μπήκε από το παράθυρο. Δεν κατηγορεί κανέναν υπάλληλο του Υπουργείου. Άτιμα αυτά τα ρακούν, κύριε Σαρακιώτη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι πολύ άτιμα ζώα. Υπάρχει κάποιο σφάλμα στη διαδικασία όλη. Γι' αυτό και έχει δοθεί εντολή για να γίνει ΕΔΕ. Όμως ο κύριος Γεωργιάδης σε άσχετη χρονική στιγμή στη Βουλή είχε εξηγήσει πως αυτή η υπηρεσία για τα εμπορικά σήματα του Υπουργείου Ανάπτυξης, λέμε τώρα, δεν λειτουργούσε τόσο καλά και μετέφερε τις αρμοδιότητες στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για να υπάρξει καλύτερη λειτουργία. Η αρμοδιότητα αυτή μεταφέρθηκε στον ΟΒΗ το Μάιο, είπε ο Υπουργός, μόλις τώρα, το Μάιο, και κατόπιν αυτού ο ΟΒΗ δεν έχει και δεν θα μπορούσε να έχει καμία σχέση με αυτή την ιστορία. Δηλαδή... Με συγχωρείτε, βλέπουμε ότι σε όλα τα ελληνικά μέσα έπαιξε το ζήτημα από πέρυσι τον Ιούλιο. Στο Sky, στο αγαπημένο κανάλι του Υπουργού Αναπτύξεως. Από πέρσι τον Ιούλιο νοείται το σήμα του, το εμπορικό, το Τουρκατζίαν. Βεβαίως, από πέρσι τον Ιούλιο. Στο αγαπημένο τηλεοπτικό σταθμό του Υπουργού Αναπτύξεως, το Sky, είχαν κάνει εκτενή ρεπορτάζ. Και τώρα θα τα φορτώσουμε σε έναν υπάλληλο. Μα αυτό λέω, ότι δεν τα φορτώνει κανείς σε έναν υπάλληλο. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Πρέπει να δοθούν οι έρευνες. Τι έχει γίνει, δεν το συζητάμε αυτό. Και ότι πρέπει να γίνει καλύτερη οργάνωση από την πλευρά του Υπουργείου σε αυτό το θέμα. Θέλουμε ένα τελευταίο σχόλιο πριν σας αποδεσμεύσουμε. Θα πάτε διακοπές? Αν ναι, πότε γυρίζετε, για να καταλάβουμε και εμείς πότε ξεκινάει η προεκλογική περίοδος. Η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει ήδη. Το ζήτημα των διακοπών. Ναι, ναι. Ανεπίσημη. Να σας πω, εγώ έχω τη χαρά να είμαι σε ένα νομό που έχουμε αρκετούς υπουργούς. Εδώ έχουμε τον κύριο Οικονόμου, τον κύριο Σταϊκούρα. Οπότε την κινητικότητα των υπουργών αντιλαμβάνομαι ότι θα έχουμε εκλογές το Σεπτέμβρη. Μάλιστα. Να σας δώσω την απάντηση. Θα έχουμε εκλογές το Σεπτέμβρη. Έτσι. Βεβαίως. Έχετε και ημερομηνία? Όχι τον Οκτώβρη, το Σεπτέμβρη. Όχι. Δεν έχω ημερομηνία. Αλλά λέω, το γενικότερο κλίμα που εκπορεύεται από τις κινήσεις των κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας οδηγεί σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Κύριε Σαραγκιώτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μήνα. Να είστε καλά. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλό σας μήνα.